Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα με χαμόγελα. Οδηγεί με ασφάλεια το ολότελα νέο BMW X1 S-Drive 18i. Ανακαλύψτε το άγνωστο. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, λέμε και πάλι να ευχηθούμε καλή εβδομάδα για όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε με τον Άστρα. Είμαστε στον αέρα από τις 6 το πρωί. Λοιπόν, θα πάμε στα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Εξακολουθούν και σήμερα στις εφημερίδες να κυριαρχούν οι πληροφορίες για το τι θα γίνει με την Προεδρία της Βουλής, τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Τα έχουμε πει αρκετά, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα και το Σάββατο. Σήμερα έχουμε Κεντρική Επιτροπή στο ΑΚΕΛ, θα περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Αύριο αποφασίζει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά στις βουλευτικές εκλογές, στο αποτέλεσμα, στο μεγάλο ποσοστό αποχής, ειδικά ανάμεσα στους νέους, την είσοδο του ΕΛΑΜ, τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος, αν είναι δυνατόν, μας είπε ότι έχει χαρεί που είδε το ΕΛΑΜ στην Βουλή, αυτά και πολλά άλλα. Θα έχουμε στην συνέχεια εκπροσώπους των συντεχνιών για τα αεροδρόμια. Εκεί κάτι συμβαίνει. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο να έχουμε απεργίες στο αεροδρόμιο. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Αυτά και πολλά άλλα. Θα δούμε και τι γίνεται βεβαίως στην Γαλλία. Να μην καθυστερούμε όμως άλλο. Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους τους επικεφαλείς δύο οργανώσεων νεολαίας. Από μέρους της ΕΔΟΝ, ο Χρήστος Χριστόφιας. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Είναι και ο Μιχάλης μαζί μας από μέρος της ΝΕΔΙΚ. Καλή σου μέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας και στους τελευταίες. Είσαι σαγουραδές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από σένα, γιατί και να μου επιτρέπετε ο Ενικός, είστε νεολαία, ας μην κρατούμε τους τύπους, να κάνουμε και εμείς έτσι μια ωραία συζήτηση. Να ξεκινήσω από σένα, Μιχάλη, γιατί πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Είναι ΝΕΔΙΚ, πώς διαβάζει αυτό το αποτέλεσμα? Το χαστούκι ήταν κυρίως από πλευράς της νεολαίας όσον αφορά στην αποχή. Εσείς ως νεολαία τι θεωρείτε, ότι απλώς δεν ενδιαφέρον ή ήταν ένα μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι νέοι και δεν πήγαν να ψηφίσουν, Μιχάλη? Σίγουρα οι νέοι είναι αυτοί που πλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Βλέπουμε την ανεργία να είναι σε έξαρση. Έτσι οι νέοι αναγκώθηκαν, μα γύρισαν την πλάτη, ειδικά και με τη διαφορά και τη διαπλοκή που υπάρχει και βγήκαν στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα οι νέοι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική. Όταν και αυτό βγαίνει στις εκλογές. Εντάξει, όμως εμείς στο δίκαιο μας έχουμε κάνει αρκετές δράσεις ως οργάνωση στην νεολαία του Δήγο, ούτως ώστε να προτεύσουν τους νέους και να συμμετέχουν στις εκλογές, είτε να ψηφίζουν είτε να είναι και υποψήφοι. Και είναι και θετικό ότι είδαμε και αρκετούς νέους να μπαίνουν και στη Βουλή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε νέα πρόσωπα και νέα εννοώ που δεν ήταν ξανά, αλλά και ηλικιακά είχαμε νέα. Ηλικιακά εννοώ, ναι. Ωραία, να δώσω και το λόγο στον Χρήστο για ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, Χρήστο, εσείς τι λέτε ως εδώ? Να σχολιάσω κάτι πολύ σύντομα πριν να μπω στην ουσία. Ναι. Νέοι άνθρωποι στην ηλικία δεν σημαίνει και νέα μυαλά. Ο νεαρότερος βουλευτής αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό Κοινοβούλιο είναι 27 χρονών και είναι βουλευτής του ΕΛΑΜ. Έτσι απλά, γιατί υπάρχει αυτή η παρανόηση πάντα να λέμε νέοι άνθρωποι, νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι και νέοι στην ηλικία δεν σημαίνει και νέες ιδέες, δεν σημαίνει και νέα μυαλά. Και όταν το λέω έτσι, το λέω γιατί ακριβώς ο βουλευτής του ΕΛΑΜ και ο κάθε ΕΛΑΜΗΤΗΣ πρεσβεύει ό,τι πιο παλιόν, ό,τι πιο σάπιον υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία. Φαντάζομαι θα πούμε κάποια πράγματα και στη συνέχεια της κουβέντας μας. Για την αποχή και την απαξίωση είναι τα τελευταία χρόνια που μας απασχολεί στην ΕΔΟΝ και στο ΑΓΕΛ. Η κατάσταση, αυτή η νέα τάση που υπάρχει απαξίωση της πολιτικής ζωής, απαξίωση της
εμπλοκήσει στη δράση, στην κοινωνική δράση, στην ταξική δράση. Γιατί όλων αυτών είναι συγκοινωνούν τα δοχεία η όλη κατάσταση. Αυτός που δεν θα επαναψηφίσει είναι αυτός που δεν θα αγωνιστεί, δεν θα κατεβεί στον δρόμο με τη συντεχνία του να παλέψει για τα δικαιώματα του, τα οποία κατακρεουργούνται αυτή τη στιγμή τα εργασιακά του δικαιώματα στη δουλειά του. Είναι αυτός που θα ζήσει τη ζωή του σε έναν κλίμα και μια νοοτροπία του ατομικισμού, του να δω μόνο την πάστη μου και του συμβιβασμού και της αδράνειας. Δηλαδή η νοοτροπία του δεν αγωνίζομαι. Όλον αυτό μας απασχολείται και μας απασχολεί, γιατί πρέπει να βρούμε τους τρόπους ως οργάνωση νεολαίας και ιδιαίτερα οργάνωση νεολαίας της αριστεράς να δούμε το δικό μας το κομμάτι. Πώς ναι, αυτόν τον κόσμο αυτό καταφέρνουμε να τον προσεγγίσουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά αυτό το πράγμα ειδικά οι νέοι, οι οποίοι σήμερα και στα θέματα της ανεργίας η Κύπρος δυστυχώς είμαστε πέμπτη στην κατάταξη όσον αφορά σε νέους άνω των 25, κάτω των 25 που είναι άνεργοι. Αυτός ο νέος που επιλέγει να κάνει αυτό το πράγμα δεν πρέπει να χτυπήσει για όλους μας καμπανάκι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο και οι πολιτικές που εκφράζουμε να τον πείσουν. Δεν ξέρω, ίσως να είμαστε και πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν κάποιος υποφέρει τόσο και την ώρα που θα έρθει ώρα να ασκήσει αυτό το εκλογικό ιερό δικαίωμα δεν πάει να το κάνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει, Χρήστο. Συμφωνούμε απολύτως ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μονοπλεύρο. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και η ευθύνη είναι και στις δύο πλευρές, να το πω έτσι, αν μπορώ να το φαντάζομαι ως δύο πλευρές. Δηλαδή και το οργανωμένο σύνολο έχει ευθύνη και ο ίδιος ο νέος, ο οποίος ζει αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψετε. Δεν είναι εξίσου η ευθύνη, έτσι είμαστε εξηγημένοι. Εμείς συμφωνούμε ότι η μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης είναι κοντά μας. Όταν εμείς ισχυριζόμαστε ότι είμαστε η πολιτική πρωτοπορία της νεολαίας, ισχυριζόμαστε ότι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε τη συνείδηση της ταξικής μας θέσης, της κατάστασης που υπάρχει στην κοινωνία, της εκμετάλλευσης και γι' αυτό να αγωνιζόμαστε, σημαίνει ναι, έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους νέους. Εμείς πρώτοι να βρούμε τους τρόπους και να τους προσεγγίσουμε και να τους συγκινήσουμε και να τους κινητοποιήσουμε να έρθουν να ενταχθούν στους αγώνες μας. Κάνουμε προσπάθειες σοβαρές και μεγάλες. Φτάσαμε στο σημείο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάθε άλλο. Έχουμε πολλά περιθώρια. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να αφήσουμε τον Μιχάλη τον Γιακουμή. Λοιπόν, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Μιχάλη, και να σχολιάσουμε βεβαίως και το γεγονός ότι δυστυχώς έχουμε την είσοδο του ΕΛΑΜ στην Βουλή. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Επίσης, να συμπληρώσω στο προηγούμενο θέμα είναι ότι το 40% ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος, βάσει των exit polls, ήταν 44 ετών και κάτω. Άρα, ειδικά στο Δημοκρατικό Κόμμα, είδαμε άτομα να ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα, τα οποία είναι ηλικιακά νέοι, περισσότερα από άλλες φορές. Εντάξει, σίγουρα η σημερινή ακροδεξιά της Ευρώπης γενικά είναι ένα παραπροηγόμενο φαινόμενο τέλος πάντων και εμφανίζεται πιο εκμοντερνισμένη. Δηλαδή, οι περισσότεροι νέοι υπήθονται. Αυτό είναι. Είναι απόρρια του συστήματος. Και πολύ φοβάμαι είναι και τη διέδαφος στα μη προνομιούχα στρώματα και στους νέους. Πώς νιώσατε εσείς όταν ακούσατε τον Αρχιεπίσκοπο να λέει: «Εγώ χάρηκα», λέει, «που μπήκαν αυτοί στη Βουλή»? Σίγουρα ο Αρχιεπίσκοπος κατά καιρούς σχολιάζει διάφορα θέματα. Τι μπορεί να πει κάποιος όταν χαίρεται όταν μπαίνουν ακροδεξιά κινήματα στα κοινοβούλια με τέτοιες ιδέες? Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όταν ο κόσμος βλέπει ότι όταν κατακτήσει το βιωτικό των επίπεδων, σίγουρα πήρε μια λασθασμένη, όπως και στην Ευρώπη, ψηφίζει ακροδεξιά κινήματα. Αυτό τώρα σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι με τις πολιτικές που θα ασκήσουμε και εμείς ως κεντρώοι, θα εξαλείψει αυτό το φαινόμενο από την Βουλή μας την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Γιακουμή, να σε αποδεσμεύσω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της ΝΕΔΙΚ, έπρεπε να τον αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, Χρήστο, να συνεχίσω μαζί σου. Εσείς ως εδώ, όταν ακούσατε τον Αρχιεπίσκοπο να λέει αυτά πράγματα, τι σκεφτήκατε? Να πούμε την αλήθεια, δεν εκπλαγήκαμε, γιατί
μας συνήθισε ο Αρχιεπίσκοπος τα τελευταία χρόνια με διάφορες πολιτικές παρεμβάσεις του, όχι μόνο στα ζητήματα του ΕΛΑΜ και του νεοφασισμού, και στα ζητήματα του Κυπριακού και στα ζητήματα τα κοινωνικο-οικονομικά. Είναι ένας πολύ καλός μεγάλος επιχειρηματίας, ένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες των τόπων μας, εκπρόσωπος προφανώς έναν κομμάτι της αστικής τάξης του τόπου μας, και ως τέτοιος εμάς δεν μας εκπλήσει όταν κάνει τέτοιες δηλώσεις. Όταν έρχεται σε συνέχεια ακριβώς πληροφοριών που βγήκα στη δημοσιότητα τα προηγούμενα χρόνια, χρηματοδότησης από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, χρηματοδότησης προς το ΕΛΑΜ, όταν μας έλεγε ότι είναι καλά και μορφωμένα παιδιά την ίδια ώρα που έβγαιναν στη δημοσιότητα περιστατικά ξυλοδαρμού μεταναστών, ξυλοδαρμού Τουρκοκυπρίων και βανδαλισμού αυτοκινήτων των Τουρκοκυπρίων, ξυλοδαρμού και εκφοβισμού και Ελληνοκυπρίων, συναγωνιστών μας, εμάς, μέσα σε φοιτητικούς χώρους, επεισόδια μέσα σε φοιτητικούς χώρους. Ενώ έβγαιναν όλα αυτά στη δημοσιότητα, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μας έλεγε για τα καλά και μορφωμένα παιδιά. Άρα δεν υπάρχει κανένα σημάδι έκπληξης για εμάς όταν μας λέει ότι χρειάζονται αυτές οι ακραίες μορφές, αν είναι ποτέ δυνατό, την κατά τα άλλα, όπως θέλουν πολλοί να μας ονομάζουν, ευρωπαϊκή σύγχρονη Κύπρο του 2016, που συγκρίνουμε και λέμε για τις μουσουλμανικές χώρες και λέμε τι είναι αυτός ο φανατισμός και πώς οδηγούμαστε σε πολέμους χάρη στο φονταμενταλισμό. Κάποιοι, αν δεν το αντιλαμβάνονται, να τους το υποδείξουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι δεν έχουν καμιά διαφορά οι συμπεριφορές τους και η ρητορική μίσους την οποία φέρνουν από το πόστον τους και από τη θέση τους ως αρχιερείς. Και σίγουρα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με το τι δίδαξε ο Χριστός. Τέλος πάντων, λοιπόν, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Χρήστο, η ΕΔΟ θα έχει συγκεκριμένες δράσεις. Από εδώ και πέρα θα πορευτείτε με βάση ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, πλάνο για να δείτε πώς φτάνετε μέχρι και στον τελευταίο νεολαίο και να τον, τέλος πάντων, να του πείτε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και δεν πρέπει να απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα εντείνουμε αντίθετα την προσπάθεια μας να πείσουμε τον κάθε νέο και την κάθε νέα, και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες που βρίσκονται στην ανεργία, που βρίσκονται στην υποαπασχόληση, μέσα στη φτώχεια, την εξαθλίωση, μέσα στις μεγάλες δυσκολίες που έφερε η κρίση. Ιδιαίτερα αυτούς τους νέους να τους πείσουμε ότι ο μοναδικός τρόπος να αλλάξει η κατάσταση είναι η οργανωμένη πάλι. Και η δράση μας είναι σε διάφορες... παίρνει διάφορες μορφές και είναι σε διάφορα επίπεδα. Ξεκινούμε με το Πανκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών το 29ο, που θα πραγματοποιηθεί στην Πύλη Λαμοχώς του 6, 7 και 8 του Ιούλη. Και εν ώψη αυτού του φεστιβάλ πραγματοποιούνται πέραν των 20 προφεστιβαλικών εκδηλώσεων σε όλη την Κύπρο. Μέσα από αυτήν τη φεστιβαλική διαδικασία προσπαθούμε ακριβώς να κινητοποιήσουμε αυτούς τους νέους και τις νέες να έρθουν να συμμετέχουν, να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να γίνει απαραίτητη ζήμωση, να ενταχθούν μαζί μας στους αγώνες, γιατί μόνο με οργανωμένη πάλι, μόνο μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Εάν μείνουμε μόνοι, κανένας μόνος του δεν πάει πουθενά, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, ιδιαίτερα μέσα στα προβλήματα στα οποία γεννά ο καπιταλισμός, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπον και το χάσμα το οποίο μεγαλώνει μεταξύ πλουσιών και φτωχών. Άρα κάλεσμα αγώνα, να έρθουν όλοι μαζί μας κοντά σε αυτούς τους αγώνες, να αγωνιστούμε. Το φεστιβάλ, κλείνοντας, να πω ότι ακριβώς λέει και το σύστημα του αυτήν την πραγματικότητα και τον αγώνα τον οποίο έχουμε να κάνουμε. Ζωή χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση σε μια Κύπρο ελεύθερη και πανενωμένη. Όλοι οι στόχοι της νέας γενιάς και του λαού μας συμπυκνωμένοι σε 7-8 λέξεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε μέχρι να πλησιάσει και το φεστιβάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν Χρήστος Χριστόφιας από την ΕΔΟ, Μιχάλης Γιακουμής, ο πρόεδρος της ΝΕΔΙΚ. Μιλήσαμε έτσι λίγο ευρύτερα για το θέμα της αποχής στην είσοδο του ΕΛΑΜ και πώς η νεολαία, οι οργανώσεις νεολαίας θα κινηθούν από εδώ και πέρα, γιατί αρκετοί νέοι γύρισαν την πλάτη σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα.
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για όλους εσάς τους γονείς που έχετε παιδιά στα δημοτικά και θέλετε να δηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή των παιδιών σας στο θερινό δημόσιο σχολείο για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά όλα ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Ελπιδοφόρος Νεοκλέος. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Διευθυντά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα η τελευταία μέρα για τους γονείς. Ναι, έτσι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της χρονιάς. Είναι και η τελευταία μέρα που θα δηλώσουν τα παιδιά συμμετοχή στα θερινά δημόσια δημοτικά σχολεία. Και αυτό θα γίνει στα σχολεία που φοιτούν, γιατί όπως γνωρίζετε δεν λειτουργούν όλα τα σχολεία ως θερινά, αλλά έχουμε επιλέξει κάποια για να καλύψουμε τις ευρύτερες περιοχές των πόλεων και τις κάποιων κέντρα στην Ήπεθρο. Και τα παιδιά θα δηλώσουν ενδιαφέρον εκεί στο σχολείο τους και το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στο σχολείο το οποίο θα λειτουργήσει ως θερινό για να μπορέσουν να έχουν την εγγραφή τους. Βέβαια αυτή είναι μια παράταση που έχουμε δώσει, γιατί είχαμε δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, για κάποιο λόγο κάποια σχολεία δεν είχαν ακόμα ειδοποιηθεί. Οπότε είπαμε να αφήσουμε το περιθώριο μέχρι και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσοι γονείς έχουν έτσι δηλώσει ενδιαφέρον, για πόσα παιδιά μιλάμε? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε πάρει στο Υπουργείο τα στοιχεία για τις εγγραφές, αλλά από τα τηλέφωνα που δεχόμαστε και από τις επαφές που κάνουμε, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό που ήταν πάνω από 2.200 παιδιά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάσα αυτή για τους γονείς οικονομικοί, γιατί πάντα το καλοκαίρι που δεν έχουμε το περιθώριο 2 με 3 μήνες οι γονείς τέλος πάντων να είναι στο σπίτι και να προσέχει τα παιδιά. Μιλάμε για ηλικιακά μικρά παιδιά που δεν μπορούν να είναι μόνα. Άρα όταν πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη θερινή δραστηριότητα χρειαζόσουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε ήταν η περσινή πιλωτική εφαρμογή ήταν και επιτυχημένη, νομίζω, και ήταν κάτι που ότι χρειαζόταν η κοινωνία αυτό, κύριε Νεοκλέους. Νομίζω κρίθηκε ως τέτοια. Θεωρούμε ότι πέτυχε η εφαρμογή του θερινού σχολείου. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια. Σίγουρα δεν θα πούμε ότι είναι όλα τέλεια. Χρειάζεται ακόμα βελτίωση ο θεσμός και ευελπιστούμε ότι αυτός ο θεσμός θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα καλύψει πολύ περισσότερα δημοτικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή πόσα θερινά σχολεία θα λειτουργήσουν? Αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν 22 δημοτικά σχολεία και 2 νηπιαγωγεία. Άρα 24 στο σύνολο, ανά το Πανκύπρο, έτσι. Και από την επόμενη χρονιά θα αυξηθούν σίγουρα τόσο τα δημοτικά σχολεία όσο και τα νηπιαγωγεία. Αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, αν υπάρχει κάποιος γονιός, επειδή λέτε και εσείς ότι ήταν η παράταση και σήμερα λίγη αυτή η παράταση, αν θέλει να το πράξει, πώς μπορεί να κάνει δικό του ενδιαφέρον, να το δηλώσει? Αν κάποιος ακόμα δεν έχει εγγραφτεί, θα δηλώσει στο σχολείο στο οποίο φυτά το παιδί του και η δήλωση αυτή θα φτάσει στο σχολείο το κεντρικό, στο οποίο θα λειτουργήσει ως θερινό σχολείο. Εντάξει, δεν είμαστε κάθετοι ότι το deadline δεν τελειώσαμε, αλλά είναι καλά να είμαστε σωστοί στις ημερομηνίες. Αντιλαμβάνεστε για σκοπούς προσλήψεων, για σκοπούς προγραμματισμού και γενικά για να μπορούμε και εμείς να οργανωνόμαστε καλύτερα. Και θα δίνετε στα παιδιά δωρεάν πρόγευμα και φρούτο όταν... Μάλιστα, τα παιδιά θα παίρνουν φρούτο, θα παίρνουν ένα σάντουιτς και νερό ή χυμό από την καρτίνα, τα οποία θα τα καλύψει το Υπουργείο Παιδείας. Και στο σχολείο θα είναι την ίδια ώρα, ας πούμε, 7:45 μέχρι 1:05, όπως ξέρουμε τώρα. Είναι έχουμε το ίδιο βάλει 7:30-1:30 και οι εκπαιδευτικοί θα είναι στα σχολεία λίγο πριν τις 7:30 και θα φεύγουν λίγο μετά τις 1:30 για να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και παιδονομία και ότι τα παιδιά είναι σε ασφάλεια όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σωστό. Είναι αυτά από τα θετικά και πρέπει να τα τονίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοκλέους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θέλω να υπενθυμίσω βέβαια και το θερινό δημόσιο σχολείο, για να είμαστε και εμείς σωστοί και δίκαιοι. Ήταν μια πρόταση που είχε κατατεθεί από μέρους του ΑΚΕΛ. Εφαρμόστηκε πέρσι πιλωτικά. Ήταν πετυχημένη η εφαρμογή του προγράμματος των θερινών δημόσιων σχολείων και αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει και να επεκτείνει και φέτος
τη λειτουργία των σχολείων αυτών κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Ακούσατε και εσείς, 24 συνολικά θερινά σχολεία θα λειτουργήσουν και κατά την φετινή χρονιά, 7,5 με 1,5. Αν όσοι από εσάς δεν το έχετε πράξει και θεωρείτε ότι θέλετε να το κάνετε, έχετε και σήμερα τη δυνατότητα. Από το σχολείο του παιδιού σας μπορείτε να πάρετε την σχετική αίτηση και να τη συμπληρώσετε για να μπορέσει το παιδί σας να φοιτήσει στο σχολείο. Σίγουρα είπαμε, το κόστος για κάπου στον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιο. Πολλοί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως επίσης δεν έχουν και τη δυνατότητα να είναι σπίτι 2 μήνες για να μπορούν να προσέχουν τα παιδιά. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται με τα αεροδρόμια μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε απεργίες. Το γιατί θα σας τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα περάσουμε στο θέμα που αφορά στα αεροδρόμια. Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα οι συντεχνίες θα πάνε στο Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ των συντεχνιών και των εταιριών υπηρεσιών εδάφους και στα δύο αεροδρόμια, Λάρνακας και Πάφου. Το τι συμβαίνει και ποιο είναι το θέμα για το οποίο οι συντεχνίες διαμαρτύρονται τόσο έντονα, που ίσως ακόμη αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, θα μας τα πούν τώρα καλύτερα οι εκπρόσωποι των δύο συντεχνιών, της ΠΕΟ και της ΕΚ. Είναι από μέρους της ΠΕΟ Γιώργος Ιουλιανός και από μέρους της ΕΚ Γιώργος Χρήστου. Καλημέρα και στους δύο. Κύριε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας και από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Χρήστο, και από εμάς. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, να ξεκινήσω από εσάς. Θα πάτε γύρω στις 8.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Τι συμβαίνει στα αεροδρόμια, γιατί έχουμε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες, τι γίνεται? Τώρα η ώρα 8.30 θα έχουμε μια συνάντηση στο Υπουργείο μαζί με τους λειτουργούς του Υπουργείου και τις εταιρείες. Η οποία συνάντηση μάλλον θα καθορίσει το πώς θα κινηθούμε τις επόμενες ώρες, μπορώ να πω. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν τις 22 Μαΐου είχε λήξει η προηγούμενη συμφωνία που είχαμε με τις δύο εταιρείες του αεροδρομίου, η οποία συμφωνία προνοούσε διάφορες παραχωρήσεις από μέρους του προσωπικού προς τις εταιρείες, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από αυτόν την κρίση που είχε προκληθεί την περίοδο του 2013. Και η συμφωνία αυτή έλεγε στις 22 Μαΐου του 2015. Οι δύο εταιρείες ήρθαν γραπτός και μας ζητούσαν παραχωρήσεις οι οποίες είχαν παραχωρηθεί τότε με την τότε συμφωνία και ζητούσαν κατά επέκταση αυτής της συμφωνίας για ακόμα μία χρονική περίοδο. Κάτι που εμείς είχαμε πει ότι δεν αποδεχόμασταν με την σκεπτικό ότι η περίοδος της κρίσης, τουλάχιστον για το αεροδρόμιο, είχε ξεπεραστεί και μιλούμε σήμερα για μια χρονική περίοδο η οποία από όλους τους επίσημους φορείς λένε ότι θα είναι η καλύτερη τουριστική περίοδος στον τόπο μας. Αυτόν τώρα είναι κάπως δύσκολο εμείς να πάμε στα μέλη μας, στον κόσμο μας και να πείσουμε να συνεχίσουν να παραχωρούν από τα δικαιώματα τους προς τις δύο εταιρείες. Αυτόν όλον τώρα έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση και έχουμε φτάσει στο σημερινό σημείο που να είμαστε προ των πυλών των απεργιών. Μάλιστα. Κύριε Ιουλιανέ, να έρθω κοντά σας. Εσείς τι λέτε, και δεν ξέρω, εσείς εκεί στα αεροδρόμια δικαιούστε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορείτε να κάνετε απεργίες χωρίς επιπτώσεις? Δεν ξέρω πώς είναι εκεί τα πράγματα. Η απεργία, κυρία Γεωργίου, είναι συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων. Εμείς θεωρούμε ότι από την ώρα που θα παραβιαστούν οποιαδήποτε από τα δικαιώματα μας, έχουμε κάθε δικαίωμα να κατέλθουμε σε απεργία. Όμως, ο στόχος και ο αυτοσκοπός δεν είναι η απεργία για μας. Και δείξαμε,
τουλάχιστον τα τελευταία 8-9 χρόνια που λειτουργούν τα αεροδρόμια μας κάτω από την Ground Handler, την υπεύθυνη στάση την οποία ανεδείξαμε. Δυστυχώς όμως κάποιοι από τους εργοδότες αυτή την υπεύθυνη στάση των συντεχνιών την εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συμπεριφερθήκαμε υπεύθυνα την περίοδο της κρίσης που αεροπορικές εταιρείες μέσα στην οικονομική κρίση έχασαν το ψηφιδικό τους πρόγραμμα ή κάποιες άλλες το εμείωσαν το ψηφιδικό τους πρόγραμμα. Εμείς συμπεριφερθήκαμε υπεύθυνα και συμβάλαμε ώστε οι ground handlers του αεροδρομίου να σταθεροποιήσουν τη δουλειά τους. Όμως σήμερα που μιλούμε είναι από τα παράξενα, δηλαδή στον τόπο μας εξέραμε ότι οι εργαζόμενοι παραχωρούσαν από τα ωφελήματα τους όταν υπήρχε πρόβλημα στους εργοδότες τους. Δεν μπορούμε και σήμερα που οι εργοδότες μας και όλοι παραδέχονται το έχουν μια ανάπτυξη της δουλειάς τους να ζητούν από τα ωφελήματα των εργαζόμενων. Αυτό το θέμα πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους, γιατί ήδη που οδηγούν σε μια κατάσταση στο αεροδρόμιο που πολύ πιθανόν να προκύψουν και απεργιακά μέτρα. Ήδη μας εξωθούν να φτάσουμε σε αυτόν το σημείο. Γι' αυτό εμείς κάνουμε έκκληση, έστω και τώρα που θα πάμε στο Υπουργείο, να πριτανεύσει η λογική, να ανανεώσουν τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων χωρίς προβλήματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Πάντως στο τέλος της ημέρας, κύριε Ιουλιανέ, είναι το ίδιο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή βλέπουμε έναν κλάδο, οι συντεχνίες, οι ίδιοι εργαζόμενοι να αποδέχονται παραχωρήσεις γιατί υπήρξε αυτή η κρίση, για να αντέξουν τέλος πάντων και οι εταιρείες να μην έχουν προβλήματα. Και όταν έρχεται η ώρα αυτά που δώσατε να επανέλθουν, εκεί σταλώνουμε. Έτσι ακριβώς, κυρία Γεωργίου, είναι τα πράγματα. Όταν εμείς σεβαστήκαμε και τηρήσαμε την ειδική συμφωνία στο έπακρο, με όλη τη σημασία της λέξης. Όταν έφτασε η ώρα να επανέλθουν πίσω τα ωφελήματα των εργαζομένων, οι εργοδότες προφασιζόμενοι διάφορα αιτήματα ζητούσαν επέκταση της ειδικής συμφωνίας, εμπαίναν και κάποια άλλα αιτήματα από τους εργοδότες ούτως ώστε να μας δημιουργούν προβλήματα. Πράγμα το οποίο για μας ήταν ανεπίτρεπτο. Επιτέλους πρέπει να πριτανεύσει η λογική, διότι το αεροδρόμια είναι ένας χώρος ευαίσθητος. Όλοι ισχυρίζονται ότι είναι ο πνεύμονας της οικονομίας του τόπου. Στο τέλος της ημέρας μόνο οι εργαζόμενοι πρέπει να το σκέφτονται τούτο. Πρέπει να το σκέφτονται και οι εργοδότες. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα, κυρία Γεωργίου, να μην ξεχνούν μάλλον ένα πράγμα. Πριν 6 μήνες ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Κρόμχαντ. Μέσα στους όρους της προσφοράς ήταν και το μισθολόγιο των εργαζομένων. Και συμβάλαμε και εμείς ούτως ώστε η αδειοδότηση να ανανεωθεί σε αυτούς τους ground handlers. Μάλιστα. Δεν μπορούν όμως σήμερα να έρχονται και να λέσουν ότι επειδή αυξήθηκε η δουλειά τους, παραδέχονται ότι αυξήθηκε η δουλειά τους, αλλά οι πελάτες τους έχουν πιέσει πάρα πολλά όσον αφορά τα συμβόλαια με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η εξυπηρέτηση που τους κάνουν και πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς σαν εργαζόμενοι. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Να επανέλθω στον κύριο Χρήστου της ΣΕΚ. Είναι αλήθεια ότι θυμόμαστε και λίγο πριν το Πάσχα ότι υπήρχε έτσι μια αναταραχή. Εσείς ως συντεχνίες επιδείξατε και πάλι έτσι ένα πνεύμα συνένεσης. Σας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνετε λίγη υπομονή. Καταλαβαίνω όμως ότι τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι, κύριε Χρήστου. Δεν έχει άλλη λόγο. Σωστά, κυρία Γεωργίου. Είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια πριν τις εορτές του Πάσχα, είχαμε συναντήσεις και με την Υπουργό και με τους λειτουργούς του Υπουργείου, κατά τις οποίες είχαμε όντως φτάσει σε ένα πλήρης αδιέξοδο και να μην σας κρύβουμε ότι πλησιάσαμε και στις απεργίες, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφός μου, πριτάνευσε η λογική. Και είχαμε πει ότι ναι, θα πείσουμε τον κόσμο μας, θα παραχωρήσουμε λίγο χρόνο μια εμπίστοση στην Υπουργό να κάνει διαδουλεύσεις, να δει πώς θα χειριστεί το όλο ζήτημα. Και όντως αποφύγαμε τις απεργίες μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Τώρα εμείς σήμερα πότε θα ξέρουμε τι θα γίνει, 8.30 θα πάτε στο Υπουργείο, ίσως σήμερα μπορεί να ανακοινώσετε κάτι ή τις επόμενες ώρες? Εμείς μετά το πέρας της συνάντησης θα δούμε τι θα μας λεχθεί στο Υπουργείο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης
Και λογικά εμείς, αν και εφόσον προχωρήσουν οι εταιρείες με τις απειλές ότι θα προχωρήσουν με αποκοπή του τιμαριθμού, γιατί σήμερα είναι το αγκάθινστο το όλη υπόθεση, αυτό το σημείο το οποίο μας καίει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι αυτό, ο τιμαριθμός βασικά, γιατί οι εταιρείες προφασίζονται από παγωποίηση του τιμαριθμού, ο οποίος είχε παγωποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα μετά από μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Σήμερα οι δύο εταιρείες προσπαθούν να προκαλέσουν πίεση προς τα μέλη μας και στις συντεχνίες, ούτως ώστε να αποδεχτούν τις οποιασδήποτε μειώσεις στα ωφελήματα τους. Και εμείς περιμένουμε το τέλος της ενάντησης σήμερα για να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά. Μάλιστα. Θα πάμε κάτω στα μέλη μας και θα ακολουθήσει τις συνελεύσεις. Ξεκάθαρα. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ιλιανέ, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο και να σας αφήσουμε να πάτε και στο Υπουργείο. Εκείνο που ευελπιστούμε, κυρία Γεωργίου, είναι σε λίγο που θα βρεθούμε στη Μεσολαβητική Υπηρεσία να πριτανεύσει η λογική για να αποφύγουμε τις όποιες δυσάρεστες καταστάσεις στο αεροδρόμιο. Όμως πριν κλείσω, κυρία Γεωργίου, θέλω να δηλώσω κάτι κατηγορηματικά. Επειδή την περασμένη εβδομάδα είναι το φως της δημοσιότητας σε μια καθημερινή εφημερίδα ότι έχουμε εγκαλεστεί ως συντεχνίες από την Υπουργό και εμείς αρνηθήκαμε. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν έχουμε εγκαλεστεί από τη Μεσολαβητική Υπηρεσία είτε από την ίδια την κυρία Υπουργό να παραστούμε σε συνάντηση μαζί της και να αρνηθούμε. Αυτό είναι ψέμα και το καταγγέλλω έτσι δημόσια. Ξέρουμε που αποσκοπεί αυτό το δημοσίευμα για να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη εκείνον που επιθυμούν και να προκαλέσουν την κοινή γνώμη αντίον των συντεχνιών και των εργαζομένων, αλλά εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε να αρνηθεί να παραστεί σε οποιαδήποτε σύσκεψη. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα σήμερα. Φαντάζομαι, είπε και ο κύριος Χρήστου, σίγουρα θα πάτε πίσω στους εργαζόμενους να τους ενημερώσετε και μετά θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Εμείς να ευχηθούμε καλή δουλειά, κύριε Ιουλιανέ, και να πάνε τα πράγματα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργος Ιουλιανός και Γιώργος Χρήστου, ΤΕΟ και ΣΕΚ, είπαμε για τα αεροδρόμια. Σε λίγο πάνε στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι ορατό ο κίνδυνος να υπάρξουν απεργίες στα αεροδρόμια, ενώ συμφώνησαν κάποιες παραχωρήσεις προηγουμένως που ήταν η κρίση συντεχνίες και υπήρχε γραπτό συμφωνία ότι θα υπήρχε επαναφορά όλων αυτών των κεκτημένων και των δικαιωμάτων. Τώρα δεν το πράττουν από μέρους οι εταιρείες, από μέρους τους, και έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι και ο τιμάριθμος, όπως είπε και ο κύριος Χρήστου, θα πάνε τώρα στο Υπουργείο. Και δεν αποκλείεται, είπαμε, αν δεν ικανοποιηθούν να έχουμε απεργίες στα αεροδρόμια. Λοιπόν, ο Σώτος Ζαχαίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αλλάζουμε θέμα. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής που έχει να κάνει με τα οδοφράγματα. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαχαίο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, γιατί τώρα σας πήραμε πριν από λίγο. Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις και του κυρίου Ακιντζή, ειδικά για το οδοφράγμα της Λεύκας, ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες κτλ. Τι μπορούμε να πούμε για τα οδοφράγματα, επειδή είναι και η Δερίνια, είναι και η Λεύκα, αν θέλετε να μιλήσουμε γενικά, αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε με τη Λεύκα, αφού είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Ακιντζή. Ναι. Κοιτάξτε. Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του κ. Ακιντζή. Είχα την εντύπωση ότι ήταν περισσότερο για τη Δερίνια που μιλούσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να σας ενημερώσω και για τα δύο. Και να πάμε πίσω περίπου ένα χρόνο, όταν ο πρόεδρος και ο κ. Ακιντζή απεφάσισαν και έδωσαν όρους εντολής σε εμάς και τους Τουρκοκύπριους για να προχωρήσουμε στο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, αρχίζοντας από Δερίνια και απλή Κιλεύκα. Έχουμε φυσικά η δική μας η πλευρά από την πρώτη κιόλας συνάντηση, συζητώντας τα δύο αυτά πιθανά οδοφράγματα, έθετε πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και άλλα πιθανά οδοφράγματα, όπως είναι για παράδειγμα ο παλιός δρόμος Αγλαντζιάς Αθιένου μέσω Πυροϊού. Επίσης, είχαμε το άνοιγμα στο κέντρο της Λευκωσίας, κάτι που επιθυμούσαν οι δύο δήμαρχοι κάποιων σημείων διέλευσης. Και οπωσδήποτε υπήρχε το θέμα των κοκκίνων, του ανοίγματος των κοκκίνων, ώστε να μπορούσαν οι κάτοικοι του πύργου, οι οποίοι είναι τόσο απομονωμένοι και
υποφέρουν οικονομικά από αυτήν την κατάσταση να μπορούν να έχουν πρόσβαση και προς την πόλη Χρυσογούς και την Πάφο. Πράγματι υπάρχει μια καλή χημεία και καλές σχέσεις μέσα στη Επιτροπή. Προχωρήσαμε αρχικά για μια απόφαση όσον αφορά τα οδοσπράγματα Δερίνιας, Λεύκας, Απλικίου. Οι Τουρκοκύπροι, εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της τουρκικής φρουράς που είναι πάνω στο δρόμο που θα γίνει η διαβασή. Μετά από αρκετά διαβήματα η τουρκική πλευρά δέχτηκε ότι πρέπει να μετακινηθεί πιο πέρα, διότι ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο δρόμο η τουρκική φρουρά. Το άνοιγμα της Δερίνιας, του οδοφράγματος της Δερίνιας για μας είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι ήδη κατασκευασμένος ο δρόμος, το οποίο φτάνει μέχρι την νεκρή ζώνη και μετά συνεχίζει στην κατεχόμενη περιοχή, το οποίο είναι βασικά, πρέπει να υπάρξει τουρκική ενέργεια σε αυτό το θέμα. Η δική μας η πλευρά, εκείνο το οποίο έχει να κάνει στην περιοχή της Δερίνιας, είναι η εγκατάσταση των κτηριακών υποδομών για το σημείο ελέγχου, δηλαδή αστυνομία, τελωνία κλπ. Το ποσό είναι πολύ μικρό και έτσι δεν χρειάζομαστε εμείς να προκηρύξουμε διάφορες προσφορές. Ναι. Πώς θα προχωρήσετε? Είναι έτοιμο, το δική μας η πλευρά είναι έτοιμη. Οι Τουρκοκύπροι τώρα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν και η περιοχή της και έχουν να καλύψουν μια περιοχή 3 χιλιόμετρων. Γίνει κάποια δουλειά? Είμαστε κοντά, είμαστε μακριά? Πού βρισκόμαστε, κύριε Ζακχαίο? Όπως σας έχω πει, η δική μας η πλευρά είναι ήδη έτοιμη. Ενώ από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ναι. Η τουρκοκυπριακή πλευρά προχωρεί τώρα για να πάρει τα λεφτά και τα λεφτά για να γίνουν η κατασκευή του δρόμου. Βασικά είναι ο παλιός δρόμος που προς τα Βαρόσια, αλλά χρειάζονται κάποια λεφτά τα οποία θα πάρουν μέσω της Ευρωπαϊκής. Μπορείτε να μου κάνετε μια εκτίμηση, ας πούμε, πότε μπορεί να ανοίξει το δόφραγμα της Δερίνιας, αφού μιλάμε για τη Δερίνια? Όπως είχαμε την περασμένη Δευτέρα μια συνάντηση μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και έλεγαν ότι μετά την ανακοίνωση των προσφοράς εκ μέρους τους, των προσφορών εκ μέρους των, περίπου υπολογίζουν ήδη μία περίοδο γύρω στους 7 μήνες. Άρα μπορεί να πάμε και αρχές του 17. Ναι, λογικά. Είναι θέμα πρακτικών και οι Τουρκοκύπροι, η μπάλα είναι στην πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Πάντως τα σχετικά λεφτά, όπως και σε προηγούμενα ανοίγματα οδοπραγμάτων, δεν θα έχουν πρόβλημα να πάρουν τα λεφτά αυτά. Γιατί η δική μας η πλευρά, η οποία καλύπτει πάντοτε με βάση και τα προηγούμενα, τις ελεύθερες περιοχές και την νεκρή ζώνη, εκεί για το Δερίνια θα χρειαστεί μόνο ένα ποσό 300.000 ευρώ για να κατασκευάσουμε, όπως σας είπα, τις κτηριακές υποδομές για το σημείο ελέγχου. Για τη Λεύκα τι μπορούμε να πούμε, πότε μπορεί να δούμε και αυτό το σημείο να ανοίγει? Ναι, για τη Λεύκα, παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτόν το συντομότερο, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει οι δυσκολίες του έργου λόγω και της μορφολογίας του εδάφους, είναι πιο
πιο δύσκολα οι συνθήκες. Αφορά ένα δρόμο για μας, κατασκευή ενός δρόμου, 3 χιλιόμετρων περίπου, συμπεριλαμβανομένης και της νεκρής ζώνης. Στα κατεχόμενα υπάρχει 1 χιλιόμετρο περίπου δρόμου ώστε να κατασκευαστεί. Η δική μας η πλευρά, οι Τουρκοκύπροι, όπως σας είπα, δεν χρειάζονται να βάλουν λεφτά, διότι θα τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας η πλευρά θα πρέπει να βρει, με βάση και τα προηγούμενα που έχουν γίνει όλα τα πράγματα, να καλύψουμε το κόστος που είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το κόστος. Θεωρείτε άρα θα πάρει περισσότερο χρόνο η Λεύκα? Υπάρχει εκτίμηση εδώ για το πότε μπορούμε να φτάσουμε στο τέρμα? Και εκεί είναι γρήγορες οι διαδικασίες. Αλλά πριν να φτάσουμε στη διαδικασία της προκήρυξης προσφορών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής πρακτικά προβλήματα. Η περιοχή της Λεύκας, πέραν των δυσκολιών για τη μορφολογία του εδάφους, έχει κηρυχθεί σαν, από τα Ηνωμένα Έθνη, σαν περιοχή Natura's και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ο λόγος που έχει κηρυχθεί σε Natura είναι διότι υπάρχουν κάποια αγρινά και υπάρχουν και ονόβια πεύκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ευαίσθητη για αυτό το θέμα και θα πρέπει να γίνει μια ειδική, να γίνει περιβαλλοντική, να ληφθεί περιβαλλοντική έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να επισπευθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και σκοπεύουμε να βάλουμε άμεσα πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως σας έχω πει, και το κόστος είναι αρκετά σημαντικό και εκεί πρέπει να βρούμε κονδύλια από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάνουμε όλα τις σχετικές ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει εκεί, το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε στο θέμα της Ρήνιας, είναι υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες. Δηλαδή κατά μήκος του δρόμου, στην επέκταση του δρόμου, υπάρχουν κάποιες περιουσίες ιδιωτών, οι οποίες θα πρέπει να απαλωτριωθούν. Όμως για να επιστρέψουμε τα πράγματα, έχει γίνει μια πολύ έντονη δουλειά για να γίνει το έργο όσο το δυνατόν συντομότερο. Είχαμε συνάντηση στην πλευρά μας με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Χάσικον, ο οποίος έδωσε οδηγίες να προχωρήσουμε με την διαδικασία της επίταξης των σχετικών ιδιωτικών περιουσίων. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζακχαίο. Να είστε καλά. Τουρκοκύπροι μιλούν και εκεί για 7, περίπου 7 με 8 μήνες. Αν όλα προχωρήσουν καλά, ελπίζουμε να τα ανοίξουμε τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Λοιπόν, άρα το 17 να υπολογίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Σώτο Ζακχαίο, επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για τη Διάνοιξη των Οδοφραγμάτων. Βεβαίως, το λέω πολλές φορές ότι δεν είναι η λύση του Κυπριακού το να ανοίγουν οδοφράγματα. Είχαμε τον κύριο Ζακχαίο γιατί έγιναν και δηλώσεις για τα οδοφράγματα. Λοιπόν, μας ακούει υπομονητικά και πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Μαυρίκος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θα μιλήσουμε για τη Γαλλία. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρίκο. Καλή εβδομάδα από τη Λευκοσία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και από εμάς. Λοιπόν, Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία αποτελεί την ενιαία διεθνή φωνή του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο συνδικαλιστικό κίνημα και όχι μόνο στην Γαλλία έχει πάρει τα ενία. Οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, είναι απίστευτο όλο αυτό που βλέπουμε. Βεβαίως θέλω να τονίσω την ίδια ώρα την σιωπή από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για το τι τεχταίνεται στην Γαλλία, η οποία ετοιμάζεται και για αυτή την εβδομάδα με σειρά απεργιακές διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις. Θα επεκταθούν και στον τομέα των μεταφορών, όμως θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ένα ευρύτερο σχόλιο πρώτα, κύριε Μαυρίκο, για όλα αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι. Τα εργασιακά έβγαλαν τους εργαζόμενους στους δρόμους.
Πιστεύω πράγματι ότι η κατάσταση στη Γαλλία είναι κρίσιμη για την εργατική τάξη, για το λαϊκό κίνημα και νομίζω ότι έχει αξία να το παρακολουθήσει συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα της Ευρώπης και η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Καταρχάς το βασικό στοιχείο είναι η επιθετικότητα που δείχνει η κυβέρνηση, η οποία επιμένει να ξεθεμελιώσει κατακτήσεις και να πάρει πίσω δικαιώματα τα οποία είναι αποτέλεσμα σκληρών και μακρόχρονων αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η ανθεκτικότητα, η επιμονή του συνδικαλιστικού κινήματος. Και το τρίτο στοιχείο που θα έλεγα είναι ότι σε αυτούς τους αγώνες έχει σημασία να τονιστεί ότι οι δυνάμεις που ανήκουν στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία πρωτοστατούν. Όπως παράδειγμα τα συνδικάτα των τρένων, τα συνδικάτα στα πετροχημικά, συνδικάτα που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και με τα τρόφιμα. Νομίζω δηλαδή ότι είναι ένα στοιχείο αυτό που υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το διεθνές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η αλληλεγγύη που έχει συγκεντρώσει αυτό το κίνημα. Σαν παράδειγμα, σε πολλές χώρες εμείς μαζί με συναγωνιστές από την Κύπρο και από την ΠΕΟ, με επικεφαλή τον σύντροφο τον Χρήστο τον Ντομπάζο, με άλλους συναγωνιστές από Τουρκοκύπριους, κάναμε διαδήλωση πριν μια μέρα μπροστά στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη. Αντίστοιχες δραστηριότητες κάνουν οι συνδικάτα μας όλο τον κόσμο. Γιατί πιστεύουμε ότι με το διεθνισμό και την αλληλεγγύη μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε μια εκτίμηση, κύριε Μαυρίκο, πόσος κόσμος είναι στους δρόμους? Γιατί μας λένε διάφορα και παραλαμβάνω, υπάρχει μια συσκότηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και το γιατί, βέβαια. Ναι. Γίνεται μια μεγάλη κόντρα αντιπαράθεση πάνω στο θέμα αυτό. Να σας πω το εξής, ότι όλα τα μεγάλα συνδικάτα εκτός από τη CFDT, δηλαδή η CGT, όλες οι δυνάμεις, η CGT, η Force Ouvrière, η NEF, που είναι μια οργάνωση πανγαλλική της νεολαίας, η Solidaire, άλλη συνδικαλιστική συνομοσπονδία, αλλά μια διαδικτυακή συνδικαλιστική οργάνωση, μια οργάνωση των λυκείων κλπ. Όλοι αυτοί συμμετέχουν. Προσπαθούν οι εφημερίδες να συκοφαντήσουν, βρίζουν, κατηγορούν, φτιάχνουν βίντεο στημένα όπου κάποιος δηλώνει ότι έψαχνε για βενζίνη όλη τη νύχτα, ξέρω εγώ κλπ. Βεβαίως θα ψάχνει για βενζίνη. Όταν έχουν αυτοί που δουλεύουν στο ραφινάρισμα, στα πετρέλαια, στα ρυλιστήρια κλπ. Και έχουν απεργία, βεβαίως θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Όλοι όμως αυτοί πρέπει να στρέφονται και να πιέζουν την κυβέρνηση και όχι τους απεργούς να γυρίσουν στους δρόμους. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει και ένας αντικομμουνισμός, ειδικά η Μοντ, ο Le Monde, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες δημοσίευσε πολλά άρθρα, τρία από τα οποία στο ένα απάντησε και υψώ, συκοφαντεί, βρίζει την ΨΟ, βρίζει την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, της οργανώσεις μέλη της ΨΟ, βρίζει τις ΣΕΖΕΤ συνολικά, βρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Γίνεται μια διαπάλη. Όμως πιστεύουμε αυτό γίνεται ότι από την ίδια εφημερίδα, τη Le Monde, είναι άρθρο της εφημερίδας. Όχι μόνο, αλλά η Le Monde πρωτοστατεί σε αυτές τις επιθέσεις. Σε μια προσπάθεια να κάμψει το ηθικό των εργαζομένων στη Γαλλία. Πιστεύω το εξής, ότι αυτή τη βδομάδα που ξεκινάει αύριο στην ουσία αγωνιστικά με τις επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα τρένα και συνεχίζει την Τετάρτη με μεγάλες διαδηλώσεις στα πετρέλαια, στον κλάδο των πετρελαίων, στη Νορμανδία και στη Μασσαλία, πιστεύω ότι και αυτή η βδομάδα θα είναι μια βδομάδα σκληρών και δυναμικών κινητοποιήσεων. Μόνο μια συνομοσπονδία, σας είπα, η CFDT, μια πολύ συντηρητική, κίτρινο συνδικάτο, είναι σήμερα στο πλευρό της κυβέρνησης. Γίνεται προσπάθεια να κρατήσουν κοντά στην κυβέρνηση και την FO, την Force Ouvrière. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει. Και απ' την άλλη γίνεται μια προσπάθεια να ενωθούν δυνάμεις εργαζόμενοι σε μια αγωνιστική
κατεύθυνση για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά του. Και την ίδια ώρα έχουν τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό και ο Ολάντ και ο Βάλς να επιμένουν ότι δεν κάνουν πίσω. Θα προχωρήσουν και μιλάμε, είναι το νομοσχέδιο που αφορά στην μεταρρύθμιση στα εργασιακά. Με λίγα λόγια, ανάμεσα σε άλλα, δίνει πολύ μεγάλη ευκολία σε εργοδότες να απολύει κόσμο και όχι μόνο. Χάνουν πολλά από τα κεκτημένα τους οι Γάλλοι εργαζόμενοι και λένε ότι δεν κάνουν πίσω. Και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε και επεκτάθηκε σε όλη την. Στην αρχή μιλούσαμε για το Παρίσι, αλλά είναι πλέον πολλές πόλεις. Είναι αυτό που είπατε, ότι έχουν μπει πολλοί εργαζόμενοι δίπλα στους συναδέλφους τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο αυτής της κινητοποίησης. Η επίθεση είναι συνολική. Είπατε για τα εργασιακά κλπ. Βεβαίως τα εργασιακά, ελαστικές μορφές, το ότι δίνει. Δηλαδή, θα έλεγα μάλλον. Τρία ή τέσσερα είναι τα βασικά σημεία, πολλά είναι τα σημεία του αντεργατικού νομοσχεδίου, αλλά θα ξεχώριζα τρία ή τέσσερα. Δηλαδή, ένα είναι αυτό που είπατε, τα ωράρια, οι ελαστικές μορφές, που στην ουσία νομοθετεί το δικαίωμα του εργοδότη αυτή τη βδομάδα να δουλεύει ο εργάτης, να απασχολεί τον εργάτη 60 ώρες τη βδομάδα και την άλλη βδομάδα να τον έχει για 5 ώρες. Το δεύτερο όμως και το κυρίαρχο που συγκεντρώνει την οργή των εργαζομένων είναι ότι μέχρι τώρα ίσχυε ότι για τον εργαζόμενο και τον κάθε κλάδο ίσχυε η καλύτερη συλλογική σύμβαση. Τώρα αυτό το καταργεί και λέει ισχύει η χειρότερη. Ναι. Τίθεται σε εφαρμογή η πιο χαμηλή για τον εργαζόμενο. Και μπορεί δηλαδή εύκολα ο εργοδότης να τον απολύσει, έτσι, με πολύ ευκολία. Και δίνει το δικαίωμα σε επιχειρήσεις που με βάση τα φορολογικά του στοιχεία που κατασκευάζονται αυτά, τρία τρίμηνα δεν έχει κέρδη, να κάνει ομαδικές απολύσεις. Και αυτά καταλαβαίνουμε όλοι που θα οδηγήσει. Επίσης δίνει και άλλο δικαίωμα σε εργαζόμενους στον χώρο δουλειάς που είναι 4-5 να κάνει δημοψήφισμα που το διοργανώνει ο εργοδότης για να ζητά με δημοψήφισμα σε εισαγωγικά. Δηλαδή όλα αυτά είναι καρικατούρες, είναι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Προκειμένου με δημοψήφισμα των 10 εργαζομένων να τους ζητάει και να τους λέει: έχουμε δυσκολίες οικονομικές στην επιχείρηση. Συμφωνείτε να μειωθεί ο μισθός 10%. Αν συμφωνήσουν, έχει ισχύ σύμβασης. Από αυτή την άποψη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θέλει να χτυπήσει τα κλαδικά συνδικάτα, τις κλαδικές συντεχνίες και να δώσει τη δυνατότητα στον κάθε εργοδότη μεμονωμένα στην επιχείρηση να πιάνει τον εργαζόμενο από το λαιμό και να τον υποχρεώνει να υπογράφει σύμβαση που θα εγκαταλείπει δικαιώματά του ή θα τα εκχωρεί δικαιώματα και μισθολογικά και εργασιακά και ασφαλιστικά. Μάλιστα. Όπως είπε και ο Μπογιόπουλος, αυτός είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια, έτσι. Έτσι το έχει πει. Αυτός είναι ο καπιταλισμός είναι. Και εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε ταυτόχρονα με τα καθημερινά ζητήματα για την επιβίωση. Έχει σημασία μεγάλη αυτό να παλεύουμε και για το μισθό και για το μεροκάματο και για το σύνταγμα. Οι Γάλλοι όμως μας δείχνουν τον δρόμο. Να ανοίγουμε τα μάτια και για το μέλλον. Οι Γάλλοι όμως μας δείχνουν τον δρόμο, όσο και θέλουν κάποιοι να το αποσιωπήσουν ή να το, τέλος πάντων, να το βάλουν στη γωνιά ή να μην το βλέπουμε. Αλλά πραγματικά οι Γάλλοι μας δείχνουν τον δρόμο. Γίνονται βέβαια και συνειρμοί για τη Γαλλία, η πρώτη χώρα όπου εκεί έγινε η επανάσταση των εργατών. Οπότε. Για να δούμε τι εξέλιξη θα. Και έχει αξία να απαντήσουμε και στο εξής. Λένε ότι μόνο όταν υπάρχουν μνημόνια έχουμε προβλήματα για την εργατική τάξη. Εδώ βλέπουμε χώρες χωρίς μνημόνια, όπως είναι η Γαλλία κλπ., να ακολουθούν την ίδια με πυρήνα τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές, ανεξάρτητα αν υπάρχουν μνημόνια ή όχι, που βεβαίως τα μνημόνια τα αξιοποιούν οι κυβερνήσεις. Όπως η κυβέρνηση σήμερα της Κύπρου με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση της Ελλάδας, η κυβέρνηση της Γαλλίας και πολλές άλλες. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίκο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Μαυρίκος, Γενικός Γραμματέας της ΨΟ. Είναι η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία για το τι τεχταίνεται στο Παρίσι. Εμείς θα παραμείνουμε γιατί όλα έχουν να κάνουν στο τέλος της ημέρας με αυτό που λέμε, είτε καπιταλισμός λέγεται, είτε ιμπεριαλισμός λέγεται. Αυτό έχουν να κάνουν με το υπέρτατο που είναι η ειρήνη. Και θέλω να πάμε στον Γενικό Γραμματέα του ΨΕ, του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, τον Χρήστο Κουρτελάρη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρτελάρη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, έχετε έρθει από την Αθήνα. Είχαμε την συνεδρία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, είχαμε την σύνοδο της Γραμματείας. Κινήματα μέλη της Γραμματείας ήταν στην Αθήνα, βρεθήκατε στην Αθήνα. Το ΨΕ εκπροσωπήθηκε εκεί και από την πρόεδρό του, την κυρία Σίλβα Τσιγκυρίδου, και από εσάς ως Γενικό Γραμματέα της οργάνωσης. Για πείτε μας έτσι σε γενικές γραμμές, με τι ασχολήθηκε η Γραμματεία, ποια τα συμπεράσματα και ποια τα επόμενα σας βήματα. Βλέπω ότι μπροστά είναι η Βαρσοβία, ο Ιούλιος. Για πείτε μας τα όμως εσείς καλύτερα. Ναι, ήμασταν μαζί με τη συναγωνίστρια τη Σίλβα Τσιγκυρίδου, την πρόεδρο του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης, παρόν σε μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι την πιο σημαντική, συνεδρία της Γραμματείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης των τελευταίων χρόνων. Εγώ συμμετέχω τα τελευταία 8-9 χρόνια σε τέτοιου είδους συνεδρίες και αυτή ήταν η πιο μαζική συνεδρία από άποψη συμμετοχής μελών της Γραμματείας. Για πρώτη φορά, 12 από τις 13, από τις 13 χώρες, 12 από τα 13 μέλη της Γραμματείας ήταν παρόν. Υπάρχει λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο ιμπεριαλισμός γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός, γίνεται ολοένα και πιο άγριος και εγκληματικός, είναι φυσικά εγκληματικός από τη φύση του, είναι τελοένα και πιο εγκληματικός όμως τα τελευταία χρόνια για τους λαούς, και αυτό ανεβάζει την ευθύνη, το επίπεδο της ευθύνης που έχουν τα αντιυπεριαλιστικά κινήματα ειρήνης, γιατί αυτό είμαστε, δεν είμαστε πασιφιστικό κίνημα. Κάποιοι θα ήθελαν να μετατρέψουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης σε πασιφιστικό κίνημα, απλά να λέμε όχι στον πόλεμο έτσι αόριστα και αφηρημένα και όχι να εστιάζουμε στην αιτία των πολέμων. Η αιτία των πολέμων είναι ο ιμπεριαλισμός, είναι η περιβαλλοντική καταστροφή, η φτώχεια, η αδικία που γεννά αυτό το σύστημα και φέρνει πολέμους, και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε και να είμαστε πρακτικοί και ριζοσπαστική σε πράξεις και σε δράσεις, συνενώνοντας ολοένα και περισσότερες δυνάμεις στις γραμμές του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Θέλω να πω ότι αυτό που έχω πει τώρα είναι σημαντικό, γιατί τώρα και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πολύ σωστά αναφέρατε, και εκεί εστιάζουμε το επόμενο διάστημα σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, 8 και 9 του Ιούλη γίνεται στην Πολωνία, μια φασιστική χώρα θα έλεγα. Και γιατί το λέω αυτό, και έχω πλήρη επίγνωση του τι λέω. Εδώ φυλακίζονται ανθρώποι 20 χρονών, 18 χρονών, 22 χρονών, γιατί λένε διακηρύσσουν απολυταρχικές ιδεολογίες, εννοώντας την κομμουνιστική ιδεολογία. Βάζουν στο ίδιο τσουβάλι αυτούς που πολεμήσαν το φασισμό με αυτούς που πολεμήσαν τους λαούς, τους φασίστες. Διώκουν τον κόσμο μέσα στην ίδια τους τη χώρα, γιατί θέλουν να εκφράσουν άποψη. Γιατί θέλουν να έχουν το δικαίωμα στη ζωή και στην εργασία και θέλουν τη χώρα τους μακριά από πολεμικούς σχηματισμούς όπως αυτός του ΝΑΤΟ. Και γνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους γιατί ήρθαν και στη συνεδρία της Γραμματείας. Το ΝΑΤΟ λοιπόν χρειάζεται και το αντινατοϊκό του στρατόπεδο για την ειρήνη. Και αυτό δεν το είπε ο Χρήστος ο Κουρτελάρης, αυτό το είπε ο Ζιβαντίν Γιωβάνοβιτς, υπουργός εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, την περίοδο την κρίσιμη όταν βομβάρδιζε τον ΝΑΤΟ τη Γιουγκοσλαβία. Και βλέποντας και αναλύοντας αυτές τις καταστάσεις όλες των τελευταίων χρόνων που ξεπηδούν διάφορα κινήματα πασιφιστικά και στις γραμμές τους φέρουν ανθρώπους οι οποίοι κάθε άλλο παρά έχουν προσφέρει στην παγκόσμια ειρήνη, όπως ο Μιχαήλ Κορπατσόφ, τότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται και το αντινατοϊκό του στρατόπεδο. Κάτι σαν άλλοθι, κάτι που να τον βολεύει. Κάτι που να εκτονώνει την ανάγκη των ανθρώπων για ειρήνη, αλλά με ένα πολύ λασπασμένο τρόπο. Άρα καταλαβαίνουμε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα είναι τον Ιούλιο στη Βαρσοβία. Θα είναι παρόν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, θα είναι παρόν και με τα μέλη του, θα είναι παρόν και με προσωπικότητες από όλο τον κόσμο του φιλιρηνικού κινήματος. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρώην προέδρους, όσους περισσότερους ανθρώπους, προσωπικότητες τέτοιες μπορούμε να πάρουμε στη Βαρσοβία, στην Πολωνία, 8 και 9 του Ιούλη,
θα το επιδιώξουμε γιατί το θεωρούμε τεράστιο καθήκον μας. Πρώτον, να φωνάξουμε όχι στο ΝΑΤΟ, ναι στην ειρήνη, όχι στο ΝΑΤΟ και τους πολέμους του. Και δεύτερον, να δώσουμε την όση μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους, τις φιλιρηνικές, τις αντιυπεραλιστικές δυνάμεις που παλεύουν μέσα στην Πολωνία κάτω από πραγματικά πολύ αντιδραστικές συνθήκες. Και τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέγει τίποτα. Και κλείνει τα μάτια, όπως κλείνει τα μάτια σε πολλά, πολλά άλλα. Πάντως, ενώ ήσασταν. Αυτή είναι η βάση της, λέω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ήσασταν εσείς και όλες οι χώρες στην Αθήνα για αυτή την γραμματεία, κάποιοι, όπως έλεγα και προηγουμένως για το Παρίσι, που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το κάνουν γαργάρα και κλείνουν τα μάτια και είναι προφανές γιατί το κάνουν, το Σαββατοκυριακό, μάλλον από την Παρασκευή, είχαμε δυστυχώς νέα ναυάγια. Μιλάμε για σχεδόν 900 ανθρώπους να έχουν πνιγεί στη θάλασσα, πρόσφυγες και μετανάστες. Από Λιβύη, τα ναυάγια ήταν ανάμεσα στην Λιβύη και τις Ιταλικές αχτές. Δεν θα μάθουμε ποτέ τους ακριβείς αριθμούς, είπαν οι γιατροί, χωρίς σύνορα. Όλα αυτά συνεχίζουν δυστυχώς, ο κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει και δεν βρίσκουμε τέλος σε αυτό το κακό. Θέλω να πω ότι και με αυτό ασχολήθηκε η γραμματεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης και ήταν ψηλά στις προτεραιότητες της και πώς να μην είναι, αφού η γραμματεία συνήλθε στην Αθήνα, συνήλθε στη χώρα που φιλοξενεί και δέχεται τα μεγαλύτερα κύματα αυτών των προσφύγων και όλοι βλέπουμε τι γίνεται. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης φυσικά και εκφράζει την τεράστια αγανάκτηση του για το ανίποτο δράμα εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων θα έλεγα, ιδιοκόμενων δια της βίας ανθρώπων που γίνονται πρόσφυγες και αγωνίζονται με τα κύματα καθημερινά πάνω από ένα χρόνο τώρα στην Μεσόγειο θάλασσα. Το δράμα αυτό των ανθρώπων για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι το δράμα αυτό των ανθρώπων μπορεί να συγκριθεί με το δράμα των ανθρώπων που προσφυγοποιούνταν και εκτοπίζονταν δια της βίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και πρέπει να πάρουμε πιο ριζοσπαστικές δράσεις απέναντι σε αυτό που δημιουργείται το μεγάλο, το ανίποτο το δράμα τον τελευταίο ένα χρόνο, γιατί οι περισσότεροι μιλούν για το πώς να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να βρεθούν ανθρώπινες συνθήκες για αυτούς αυτό που δεν φταίνε. Αυτό είναι το άμεσο που πρέπει να γίνει τώρα όμως, η ουσία να σταματήσουν το κακό. Αλλά την ίδια στιγμή όμως πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να αντισταθούμε και να αντιπαλέψουμε πολιτικές και οι οποίες έχουν φέρει τους ανθρώπους αυτούς εδώ που τους έχουν φέρει και αυτές οι πολιτικές είναι οι πολιτικές των παρεμβάσεων και των επεμβάσεων τρίτων χωρών στη χώρα αυτών των ανθρώπων με σκοπό την καταλύστευση, το διαμελισμό και την καταλύστευση του φυσικού τους πλούτου και σε όλα αυτά, και αυτό θέλω να το πούμε γιατί ήταν αναφέρθηκε και στην συνεδρία της Γραμματείας η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλούμε μόνο για το ΝΑΤΟ και δεν είναι απλά το ΝΑΤΟ, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί, επιχορηγεί την αστάθεια και το δράμα αυτών των ανθρώπων με το να δίνει δισεκατομμύρια στην Τουρκία, η οποία έχει παίξει τον πιο σκοτεινό ρόλο, ειδικά όταν μιλούμε για τη Συρία. Και δεν είναι απλά ότι η Τουρκία λαμβάνει δισεκατομμύρια. Είναι και ο τρόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί εναγωνίως μέσα από αυτό το ανίποτο δράμα των προσφύγων να στηρίξει πολιτικά την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα το 37% της Κύπρου. Αυτά είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τα βλέπουμε στην περίπτωση αυτή, όπως βλέπουμε και τα κλειστά σύνορα κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων, τα παζάρια, όπως έχω πει, που γίνονται πριν με την Τουρκία, που είναι η εγκληματική δύναμη σε αυτή την εξίσωση με τη Συρία. Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλων αυτών των μνημονίων, της φτώχειας, της ανεργίας, των αυτοκτονιών που αποσιωπούνται και εδώ στην Κύπρο από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Άστε. Και δεν μπορούμε να μην μιλούμε και αυτοί. Άρα το ζήτημα της ειρήνης δεν είναι απλά ζήτημα όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη, έτσι απλά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το να πολεμήσεις και να αντισταθείς και να αντιπαλέψεις τις αιτίες που γεννούν αυτούς τους πολέμους, τις συγκρούσεις και την αστάθεια στον κόσμο. Και αυτό είναι και αυτό είναι και στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, γιατί το ξαναλέω, εμείς δεν είμαστε προσωρινοί, ενώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, εμείς είμαστε ο Χρήστος ο Κουρτελάρης, η Σίλβα, η Τιγκυρίδου και άλλοι,
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης όμως έρχεται από πολύ μακριά. Είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Κιουρί, του Σάντρα, της Κυράνοβα, του Φουντόρα, όλων αυτών που έχουν πραγματικά βάλει στη σωστή διάσταση την έννοια ειρήνη τα τελευταία 70 χρόνια. Mm-hmm. Και εξάλλου και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης είναι σημερινό, πάει πίσω και θα συνεχίσει. Είμαστε από τα ιδρυτικά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης μέλη. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννάκης Τοφαρής λέει μπράβο και λέει ότι συμφωνεί ότι γράφει ο αφοπλισμός και ο εμπεριαλισμός δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Κάτι τελευταίο έτσι πολύ σύντομα και να σας αποδεσμεύσω, επειδή έχει καταστεί και θεσμός αυτό με τις τριμερείς συναντήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Τουρκίας. Το λέω πολλές φορές, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία που γίνεται με τις τριμερείς συναντήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Τουρκίας. Δίνετε τα δικά σας μηνύματα για ειρήνη, την πολυπόθητη ειρήνη. Συζητούσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Ζακχαίο για τα οδοφράγματα. Το λέει πολλές φορές ότι δεν αποτελούν βεβαίως την λύση του Κυπριακού. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι συνολική, βιώσιμη και δίκαιη. Υπήρχε κάτι ως ό,τι αφορά σε αυτό, κύριε Κουστελάρη, και σας αποδεσμεύσω, ενώ σε σχέση με τις τριμερείς συναντήσεις. Ναι, να πω πρώτα απ' όλα ότι εκεί αυτονόητα ενημερώσαμε και για το Κυπριακό και το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά φυσικά όχι μονοδιάστατα και σε σχέση με ευρύτερους σχεδιασμούς που υπάρχουν για την περιοχή μας. Ναι. Τώρα όσο αφορά το θεσμό των τριμερών συναντήσεων, να πω ότι κρίνεται και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, από τη γραμματεία του ως πετυχημένο και ως παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, και τον Ιούλιο θα υπάρξει αντίστοιχος θεσμός, αντίστοιχη συνάντηση μεταξύ τριών κινημάτων που βρίσκονται στην Αμερικάνικη Ήπειρο, του κινήματος ειρήνης του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Μεξικού. Άρα δίνουμε το παράδειγμα και σε άλλες ηπείρους. Μάλιστα, ανοίξαμε δρόμους δηλαδή. Ανοίξαμε δρόμους, δρόμους ανοίγει ο αγώνας και οι άνθρωποι που είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και τα κινήματα Τουρκίας και Ελλάδας για την ειρήνη είναι σίγουρα αφοσιωμένοι στο στόχο και στο σκοπό μας. Θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα θα γίνει στην Ελλάδα η επόμενη τριμερής, γιατί αυτή είναι η χώρα που πρέπει να φιλοξενήσει με βάση τη σειρά. Θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα προς το τέλος αυτού του χρόνου. Αυτή τη στιγμή όμως, και θα ήθελα να το πω αυτό, εξετάζουμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να φιλοξενήσουμε, επειδή θα έχει συνέδριο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης τον Νιόβρη, 17 με 20 του Νιόβρη στην Βραζιλία, και πρέπει να γίνουν προσυνεδριακές, περιφερειακές συνόδοι. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης εξετάζει πολύ σοβαρά να φιλοξενήσει μια σύνοδο της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ως γέφυρα μάλιστα μεταξύ των δύο Ηπείρων, το φθινόπωρο, στα πλαίσια αυτής της προσυνεδριακής διαδικασίας για το συνέδριο του Παγκοσμίου. Πολύ ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε βεβαίως να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλημέρα. Ευχαριστώ. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Να ρίξουμε έτσι και μια ματιά στα μηνύματα, κάποια τα είπαμε. Να πω βέβαια στον κύριο Μακάρη ότι κάνει λάθος, δεν είμαι μέλος εκεί που λέτε, κύριε Μακάριε, προφανώς τα έχετε μπερδέψει. Λοιπόν, ο Σταύρος που θέλει το πείμα, ένα πείμα για τον... Εντάξει, Σταύρο. Λοιπόν, για τον Κορπατσόφ θέλει το πείμα του Κώστα Βασιλείου. Θα πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Και σε λίγο θα ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, στην Χαραυγή τους κύριους τίτλους μόνο θα ξαναπώ. Νεκροταφείο χωρίς τέλος ή Μεσόγειος είναι αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως. Δυστυχώς, σχεδόν 900 άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες, είναι ο τραγικός απολογισμός των τελευταίων ημερών, κυρίες και κύριοι, σε ναυάγιο ανοιχτά της Λιβύης και των Ιταλικών ακτών. Σκληρό πόκερ για Προεδρία, έντονες παρασκηνακές επαφές, οι δύο μεγάλοι θα πάρουν το παιχνίδι στα πέναλτι, είναι ο τίτλος του Φιλελεύθερου. Υπενθυμίζω ότι σε πολύ λίγο στις 10 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Στην αλήθεια, Αναστασιάδης Ακιντζή με τα συζύγων και παιδιών,
με πολλούς συμβολισμούς. Η κοινή εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη των συνομιλιών θα τα πούνε οι δύο ηγέτες την Πέμπτη σε εκδήλωση με μαθητές και από τις δύο κοινότητες. Στην σημερινή θολό τοπίο για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, καθοριστικές δημόσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Και κλείνουμε με τον πολίτη. Κυρίες και κύριοι, εισαγγελείς τάχθηκαν υπέρ του κουρέματος. Λέει, χαρακτηρίζουν ότι δεν έχει καμιά ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνέπειες του μνημονίου. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Δυστυχώς έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου. Θα μας τα πει η Κατερίνα. Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Έλπις, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι από το τελευταίο 24ωρο κάνει τον γύρο του κόσμου είδηση της απαγωγής του Άλαν Πουλίδο, το Μεξικανό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Πειραιός. Και είναι αυτό που επισκιάζει τον μεγάλο τελικό του Champions League. Τις τελευταίες ώρες επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά από τις μεξικανικές αρχές ότι ο επιθετικός Ολυμπιακού και η σύντροφός του απήχθησαν τα ξημερώματα χθες από 6 ένοπλους μασκοφόρους άνδρες, οι οποίοι λίγο αργότερα είχαν αφήσει ελεύθερη την κοπέλα, τη γυναίκα. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν είναι όμως επιβεβαιωμένες, οι οποίες ήρθαν πριν από 10-15 περίπου λεπτά, που λένε ότι έχει εντοπιστεί ο Άλαν Πουλίδο, αλλά μέχρι εκεί περιμένουμε περισσότερα βεβαίως να μάθουμε τα επόμενα λεπτά, ίσως τις επόμενες ώρες. Ο Ολυμπιακός Πύρος έχει εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η σκέψη και οι προσευχές μας είναι με τον Άλαν. Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία να τελειώσει σύντομα και ο ίδιος να επιστρέψει ασφαλής. Κάποια άλλα μέσα στο εξωτερικό και στην Μεξικό κυρίως αναφέρουν ότι οι απαγωγείς έχουν ήδη ζητήσει λύτρα από την οικογένειά του. Εμείς παρακολουθούμε το θέμα, Έλπις, κυρίες και κύριοι, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει έσει ο τέλος αυτή η υπόθεση. Στα υπόλοιπα θέματα είχαμε τον μεγάλο τελικό του Champions League το Σάββατο το βράδυ. Η Real Madrid είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην άχαρη διαδικασία, στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, έγινε λόγος για goal offside. Είχαμε και εκεί τα παράπονα για την διαιτησία. Θεωρώ ότι η Ατλέτικο Μαδρίτη της ήταν και άτυχη. Δεν ήταν η βραδιά της. Έχει χαμένο πέναλτι, όχι στη διαδικασία. Στην κανονική διάρκεια. Στην κανονική, στο 1-0. Στο 1-0, ναι. Και εντάξει, δύο δοκάρια, δύο χαμένα πέναλτι, χάθηκε ο τελικός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η Real Madrid της είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στα δικά μας. Απλώς να ανοίξω μια παρένθεση, να πούμε ότι δυστυχώς στο Ιράκ για μια ακόμη φορά οι φίλοι της Ρεάλ βρέθηκαν δυστυχώς στο στόχαστρο των τζιχαντιστών. Είχαμε και πάλι σε fan club τέλος πάντων της Ρεάλ, μπήκαν εκεί και σκότωσαν 16 ανθρώπους. Ναι, αυτό έχει γίνει και πριν τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Και ξανά στόχος ο σύλλογος της Ρεάλ στο Ιράκ. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι μέσα και σκότωσαν 16 πρόσωπα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, σε ό,τι αφορά την Ομόνια, οι επόμενες ώρες αναμένεται ότι θα είναι καθοριστικές για την ενίσχυση αλλά και την ολοκλήρωση του προγραμματισμού. Επέστρεψε ο Νταπίζας. Ναι, θυμίζω ότι μέχρι αυτό που μας έχουν πει είναι ότι μέχρι την 31η Μαΐου, ίσως και 1η Ιουνίου, να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα και το θέμα του προπονητή. Θα μπούσει στα ευρωπαϊκά, έτσι, σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να κλείσει αυτό. Ναι, τις προάλλες μας δήλωσε και ο πρόεδρος εδώ στον Άστρο, ο πρόεδρος της Ομόνιας, ότι τα θέματα στο ρόστερ μπορεί να μείνουν μια-δυο εκκρεμότητες, όμως θα πρέπει τα περισσότερα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαΐου. Τώρα αν θα είναι μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω. Λογικά όμως αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη. Ναι, εκτιμώ ίσως και σήμερα, αύριο, να έχουμε κάποιες εξελίξεις.
Τώρα, στις υπόλοιπες ομάδες παίζουν διάφορα. Ενώ αυτό το θέμα με τις προσταφαιρέσεις είναι τέτοια η περίοδος. Αύριο οι περισσότερες ομάδες και ποδοσφαιριστές ολοκλήρωνε τη συνεργασία με αρκετούς, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο μέχρι την 31η Μαΐου, οπότε και κάποια σωματεία περιμένουν την ολοκλήρωση κάποιων συμβολέων για να ξεκινήσουν να μπουν στη διαδικασία των ανακοινώσεων. Οπότε από την 1η του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις κατά την άποψή μου. Βεβαίως είμαι σχεδόν σίγουρη, απόλυτα σίγουρη ότι θα δουν και το φως της δημοσιότητας κάποια ονόματα λίγο πριν από την έλευση του νέου μήνα. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα 30 Μαΐου 2016. Θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Goal News σήμερα, η οποία έχει στο εξώφυλλο φίλο πορείες για την Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ταυτότητα των παιχτών της ΑΕΚ με αφορμή την πέμπτη συμμετοχή της στις διοργανώσεις της UEFA. Σε σχέση με πέρσι, στα υπέρ είναι και η παρουσία των Τρισκόφσκι, Μουρίγιο και Μόισοφ. Ο Χαραλαμπίδης έχει 84 ευρωπαϊκά μάτς στην πλάτη του, με τη φανέλα κυρίως του ΑΠΟΕΛ και λιγότερο του Παναθηναϊκού, με αποκορύφημα τη συμμετοχή του στους 8 του Champions League. Το κεφάλαιο διεθνής εμπειρίας στο συλλογικό επίπεδο αρχίζει από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος βρίσκεται πρώτον πυλών και απομένει μόνο η ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΑΕΚ. Το θέμα αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες. Ανοίγουν τα χαρτιά του στην Ομόνοια. Τα μέλη της διοίκησης αναμένεται να τοποθετηθούν σήμερα για την πρόθεσή τους να επαναδιεκδικήσουν ή όχι θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Με το βλέμμα αναστρέφεται στον πρόεδρο, γράφει η εφημερίδα. Αν και ο Δώρος Σεραφείμ εκμυστηρεύτηκε στο στενό των περιβάλλων ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει τίποτα, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, γράφει η Goal News. Κάτω-κάτω τα σενάρια με Ντλοβού. Στο ΑΠΟΕΛ θα επιχειρήσει να φτάσει στους ομίλους του Champions League για άλλη μια φορά, γράφει η εφημερίδα. Πολλές οι παγίδες και οι νάρκες που βρίσκονται στον δρόμο των πρωταθλητών. Πάμε σε άλλη εφημερίδα. Σημερινή, Sport Time, η οποία επιλέγει να ασχοληθεί με το ΑΠΟΕΛ, είναι το κύριο θέμα. Το γαλαζοκίτρινο λέει puzzle και έχει ερωτηματικά για τη φανέλα 9, 10, 7 και 5. Αυτά. Στην εφημερίδα Χαραυγή, όπως κάθε Δευτέρα έχουμε μόνο το ένθετο, κόσμος των σπορ, ο Νταπίζας πήρε αποφάσεις. Προτεραιότητα στην άμυνα για την ομάδα της ΑΕΛ, καμπανάκι στο οικονομικό στην Νέα Σαλαμίνα. Ο Νίκος Παναγιώτου χτίζει τον νέο Ερμή Αραδίπου. Χρειάζεται μέσα δύο στόπερο Απόλλωνας. Για 11η φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια η Ρεάλ Μαδρίτης, και δεν είναι τυχαίο που την... Τη λένε και Βασίλισσα. Yeah. Στην Τούμπα θα λύσουν τις ευρωπαϊκές διαφορές τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, γράφει η Χαραυγή. Απόστολος Παρέλης πάει στους Ολυμπιακούς κάνοντας νέο Παγκύπριο ρεκόρ στην δισκοβολία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτόν τον αθλητή. Θέλει ακόμη ένα τερματοφύλακα ο Αδάμος. Αδάμου στην αναγέννηση Δερίνιας. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η εφημερίδα Χαραυγή. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Έχω το ένθετο. Θες να πω και εγώ το πιστόφυλλο, ναι. Πες το ένθετο να πω. Ζεστή η Ουκρανή. Αυτό σε ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ. Την Τρίτη οι μέτοχοι του ΑΠΟΕΛ θα ενημερωθούν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με τους επενδυτές. Παντοτινή Βασίλης όρολος για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρέχουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες στην ανόρθωση. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα στην Ομόνια. Σιγουριά για την παραμονή του Πέδρο στον Απόλλωνα. Λοιπόν, στην πίσω σελίδα του Πολίτη, τελικό στην Τούμπα, εκτός συναγωνισμού για τη θέση που βγάζει στα προκριματικά του Champions League η ΑΕΚ. Επιτέλους νίκη ο Χάμιλτον στην Φόρμουλα 1. Λάρισα έχει πάρει πρωτάθλημα και άνοδο. Χαμό στην Μαδρίτη για το Βουντεσίμα. Περίμεναν οι φίλοι της Ρεάλ να επιστρέψουν στη Μαδρίτη οι πρωταθλητές και τους αποθέωσαν βεβαίως. Και τένις νίκες των φαβορί. Συνεχίζεται και σήμερα το τένις. Ο Παγκρατής τέλειωσε, έτσι. Ναι. Λίγο περίεργο ξεκίνησε στο Ρολάν Γκαρός, ενώ ήταν πίσω στο πρώτο σετ με 5-1 και τελικά νίκησε και καθάρισε πολύ εύκολα. 7-5 πήρε το πρώτο σετ και μετά νίκησε 3-0 σετ με ιδιαίτερη ευκολία τα άλλα δύο σετ. Και στον δεύτερο γύρο, ενώ ήταν μπροστά 2-0 σετ, τελικά έχασε, δεν άντεξε, λύγησε στο τέλος ο Κύπριος τενίστας και δυστυχώς αποκλείστηκε νωρίς, βεβαίως από έναν μεγάλο αθλητή, τον Τσονκά. Ο οποίος θυμάμαι καλά, νούμερο 6. Νούμερο 6 στον κόσμο, ναι. Αλλά εντάξει, το 2-0 ήταν. Ο Παγκρατής έχει αυτό το
τα πάνω και τα κάτω. Σκάπμα ανέβασμα. Ναι. Ναι. Καλά, θυμάμαι όταν πήγε στον τελικό, θυμάσαι στην Αυστραλία. Που είπε ότι γιατί σε κάποια φάση είχε πάρει ένα σετ και λέει αμέσως εκεί, στο μυαλό μου λέει, άρχισα να σκέφτομαι τι θα γίνει αν κερδίσω, ναι, και τι θα μου κάνουν και στην Κύπρο. Το θέμα αυτοσυγκέντρωση. Και θόλωσε. Ναι, είναι, ναι. Το τένις δεν μπορεί να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή σου ούτε δευτερόλεπτο. Είναι όταν σκέφτεσαι εσύ κάποιες φορές, έλπισε ότι κέρδισε τον Τζόκερ, σκέφτεσαι να τα κάνεις και στο τέλος μπερδεύεσαι και δεν παίζεις Τζόκερ. Σωστό. Θέλω να σκέφτομαι να τα κάνω, κάτι να μην παίξω. Λοιπόν, ευχαριστώ κάτι. Να κλείσουμε με την Σπόρτε η Ελπίζα. Αυτό που μας έλειπε. Ο Νικόλας Αγγλέζου μίλησε στη Σπορτέ και τόνισε ότι πλέον η ΑΕΚ έχει την πρωταγωνιστική εμπειρία και μπορεί να πάρει τίτλους. Στο δρόμο του Στάθη ακολουθούν και άλλες αναπροσαρμογές του ΑΠΟΕΛ. Πρώτα η ποιότητα, τα κριτήρια ενίσχυσης του Απόλλωνα. Άλλη ομάδα, η σκέψη του Μπερίντου στην ανόρθωση. Τελειώνει το coach, γράφει η εφημερίδα στην Ομόνια. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Ο αρχηγός και η άμυνα, υπογράφει ο Νικολάου στην ΑΕΛ. Αυτά και από την Σπορτέ. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχει πέσει ο τέλος η περιπέτεια του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Πραγματικά είναι κρίμα. Λοιπόν, θα ενημερώνει τον κόσμο στη συνέχεια. Ελπίζουμε να τον έχουν βρει. Λοιπόν, ευχαριστώ, Κατερίνα. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.